κύματα, δολοφονίες, σωματικές βλάβες κτλ. Το δικαιϊκό μας σύστημα αποδίδει ευθύνες και ποινές, όχι με βάση την ιδεολογία και το φρόνημα, το οποίο επικαλούνται, αλλά το αποτέλεσμα της πράξης. Για παράδειγμα, σας φέρνω έτσι για να το καταλάβετε, το ποινικό δίκαιο δεν εξετάζει αν είσαι σατανιστής ή κάνεις φόνους. Ναι, ποιο είναι το κίνητρο, ή αν είσαι του ένοπλου εξετάζει και κάνει δολοφονία. Εξετάζει την δολοφονία. Ναι, και σαφές. Αυτό ορισμένες δε φορές σας λέω ότι το πολιτικό έγκλημα μπορεί να τιμωρηθεί πολύ πιο αυστηρά. Δικάζεται από διαφορετικό δικαστήριο. Με τον προηγούμενο νόμο δικαζόταν από ορκοτόνομο. Κοιτάξτε, τώρα εδώ ο κύριος Παπάς θέτει ένα πολύ ωραίο. Το πολιτικό έγκλημα είναι κάτι το οποίο το αναφέρει το Σύνταγμα. Μάλιστα. Και ορίζει το Σύνταγμα ότι το πολιτικό έγκλημα και όλα αυτά δικάζονται, τα πολιτικά έγκληματα, από μεικτά ορκωτά. Μάλιστα. Εδώ ήρθε τώρα το νομοθέτης, διότι ερμηνεύεται αυτό που λέγεται πολιτικό έγκλημα στη νομική θεωρία και με διασταλτικό τρόπο και με συσταλτικό. Με τη συσταλτική θεωρία. Το μόνο πολιτικό έγκλημα είναι αυτό κατά του πολιτεύματος. Μάλιστα. Ενώ η διασταλτική θεωρία, την οποία δεν ακολουθεί η πλειοψηφία, ας πούμε, των επιστημόνων, ερμηνεύεται διαφορετικά το Σύνταγμα, θεωρεί ότι πολιτικό έγκλημα είναι και αυτό της τρομοκρατίας, διότι μάλιστα. Πάει στο κίνητρο κτλ. Ναι, ναι, επομένως, θέλω να πω, να μην γίνονται αυτές οι αιτιάσεις εις βάρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όχι, αλλά δεν κάνουμε νομική συζήτηση τώρα. Όχι, θέλω να πω. Όχι, δεν κάνουμε νομική συζήτηση. Νομική μπορεί να τα συζητάμε μεταξύ σας ώρες. Αυτό όμως το οποίο τώρα ακούστηκε, ότι εμείς δεν αποδώσαμε, δεν μιλήσαμε για την απόδραση του ξηρού, ίσα-ίσα. Μιλήσαμε και είπαμε ότι έχει τεράστιες πολιτικές ευθύνες η κυβέρνηση και επειδή το ξέρει και η ίδια ότι έχει πολιτικές ευθύνες. Ναι, αλλά όταν πάνε νομοθετήσει η κυβέρνηση φωνάζεται. Όταν πάνε αυστηροποιήσει το πλαίσιο η κυβέρνηση δεν σας αρέσει. Μιλάτε για τα δικαιώματα μετά. Δεν καταλάβατε καλά, κύριε Οικονομέ. Εμείς μιλήσαμε για το θέμα της άδειας και είπαμε ότι δεν λέγεται η αλήθεια και ότι όπως πολιτεύεται η κυβέρνηση, πολιτεύεται ως κόμμα χωρίς αρχή και τέλος. Εδώ πρέπει να έχουμε αρχές στην πολιτική μας. Ο νόμος ισχύει από το 1999. Αν θέλανε κάτι να κάνουνε, έπρεπε να το είχαν δει και να το είχαν νομοθετήσει πριν να αποδράσει ο ξηρός. Και βρεθήκαμε μπροστά στο δυσάρεστο φαινόμενο να υπάρχει αντιδικία δύο υπουργών της κυβέρνησης. Για το ποιος ευθύνεται για την απόδραση του. Πάντως στο πεδίο των δικαιωμάτων δεν δικαιούται ένα κράτος επειδή παραβίασε τους όρους ένας να τιμωρηθούν όλοι που είναι στην ίδια κατηγορία. Αύριο μεθαύριο μπορεί να αποδράσει ένας ο οποίος είχε κάνει σωματικές βλάβες. Θα πει ότι όποιοι έχουν κάνει σωματικές βλάβες δεν θα παίρνουν άδεια. Αν έχει η κυβέρνηση επανεξετάζει το πλαίσιο, δεν είπε κανείς αυτό το πράγμα, παιδιά. Δεν είπε κανείς για να επανεξετάσει το πλαίσιο αυτό. Ο κύριος Βορύδης είπε σε μια συνέντευξή του, είναι και ο πολιτικός εκπρόσωπος και νομικός, ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να καταργήσει τις άδειες για τέτοιου τύπου. Έτσι, το είπε και ο κυβερνητικός. Αυτό είναι λαϊκισμός, αυτό είναι λαϊκισμός. Διότι ερχόμαστε όταν συμβεί κάτι και λέμε για τους αυτούς που εμπλέκονται για ναρκωτικά να καταργηθεί. Για αυτούς που είναι για την τρομοκρατία να καταργηθεί. Για αυτούς που έχουν κάνει ληστείες να καταργηθεί. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι δουλειά σε ένα κράτος δικαίου. Μία κουβέντα. Η αναφορά στη σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με την τρομοκρατία δεν γίνεται επειδή. Σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με την τρομοκρατία. Η ανοχή. Ανοχή. Για πείτε μου πώς εκφράζεται αυτό το πράγμα. Όχι, θέλω να ακούσουμε πώς εκφράζεται. Μα δεν εξηγήσατε, κύριε Κοντολίδη. Πώς εκφράζεται να μας εξηγήσει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω. Ανοχή. Του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θέλω να εξηγήσω. Του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, του ΣΥΡΙΖΑ. Για του ΣΥΡΙΖΑ. Τι να σας πω. Αυτά δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει με την σχέση κάποιων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ως νομική. Κάποιων καταδικαστέντων για τρομοκρατικά εγκλήματα. Δεν έχει να κάνει με αυτούς. Έχει να κάνει με συγκεκριμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι εξ αυτών και βουλευτές, που είτε παραβρέθηκαν υπερασπιζόμενοι τους κατηγορούμενους και μετά από τα καταδικαστέντες. Μα τι λέτε, ένα λεπτάκι. Επιτρέψτε να τελειώσω. Δεν σε διακόψω. Μα τι λέτε, το βάζετε στα θεμέλια τη ποινική δικονομία με αυτό το τρόπο. Δηλαδή απαγορεύεται σε μάρτυρες να πάνε να καταθέσουν για κάτι που ξέρουν. Δεν αναφέρομαι πως νομικούς. Αναφέρομαι σε στελέχη και βουλευτές. Ενέργεια βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Όπου βρέθηκαν το κόμμα και ακόμα και με δηλώσεις. Να πω την κουβέντα. Όχι, να πω. Να παρακαλώ. Που ακόμα και με δηλώσεις τους και τώρα πρόσφατα υπερασπίστηκαν συμπεριφορές, πράξεις. Δεν δέχονται καταδικασίες αποφάσεις κτλ. Μα τι λέτε τώρα, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πείτε μου ένα. Λέμε λοιπόν. Μα πείτε μου ένα, κύριε Αγγενάκη, μείνετε αορίστος. Όχι, εγώ επιμένω. Με ρωτάτε και φωνάζετε. Υπήρχαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Να σας παραπέμψω λοιπόν. Που αμφισβήτησαν τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Σας παραπέμπω λοιπόν σε δύο ανακοινώσεις που έχει βγάλει η επίσημη Νέα Δημοκρατία με ονόματα, στελέχη, ιδιότητα και τι ακριβώς
Πού ακριβώς δένει η σχέση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, η ανοχή του ΣΥΡΙΖΑ με την τρομοκρατία. Κύριε Βιεννάκη, να σας κάνω μια ερώτηση. Να σας κάνω μια ερώτηση. Αν γελίου, γιατί να απαντήσετε. Γελία πράγματα. Λέμε ονόματα, πρόσφατες ανακοινώσεις, κυρία Σταθμακοπούλου. Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Παρακαλώ πολύ, να διατηρήσουμε τις ορατές. Ένα λεπτό, να τελειώσω. Έλεγε μέχρι και τον συνεργάτη μου, τον επιστημονικό συνεργάτη μου, διαπρεπέστατο δικηγόρο και διδάκτορα της νομικής. Εγώ διαχωρίζω τον Δημήτρη Ντοπελαντή, ο οποίος έχει μια επιστημονική άποψη για την έχει καταθέσει. Διαχωρίζω τους δικηγόρους. Αυτός έλεγε η κυρία Σημακοπούλου. Διαχωρίζω τους δικηγόρους και πάω στις περιπτώσεις των στελεχών, παύλα, πολλών και βουλευτών που έχουν πει. Μα ποιοι έχουν είναι Μα υπάρχουν ονόματα συγκεκριμένα σε ανακοινώσεις. Πάμε στην Ιωάννα Μάνδρου, τη συνάδελφό μας. Ιωάννα, καλημέρα.